ότι υπάρχουν στοιχεία για τις καταγγελίες σε βάρος των βουλευτών της Ελληνικής Λύσης και της προσέγγισης τους από τη Νέα Δημοκρατία. Ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλώντας στις αντιθέσεις και το Γιώργο Σαχίνη. Δεν ανέχομαι να υπάρχει παραμικρή σκιά. Και ευτυχώς η Επιτροπή Διοντολογίας βρήκε στοιχεία. Γιατί είμαστε πλέον βέβαιοι για αυτό που έγινε. Α! Σας είπα, έγινε. Πολιτικά λέτε ότι υπάρχουν στοιχεία. Έγινε. Ξέρουμε και το ραντεβού πότε έγινε. Ξέρουμε και με όποιους έγινε. Ξέρουμε και τα ονόματα. Και υπάρχουν και άνθρωποι που μπορούν να το επιβεβαιώσουν. Άρα είναι και οι τρεις. Ο ένας εκπροσωπούσε τους άλλους. Το καλάθι του αποστάτη πολιτικού το κινεί η Νέα Δημοκρατία εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πριν τα καλάθια του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη που είναι για τα καλάθια των Αχρήστων. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης χαρακτήρισε αστιότητες και μικρότητες τα περί μαύρων χρημάτων που λάμβανε υποτίθεται από τους βουλευτές, στέλνοντας μήνυμα ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συγκυβέρνησης. Πώς να συνεργαστώ εγώ με έναν άνθρωπο ο οποίος βγαίνει ευθέως και λέει δια της αδερφής. Δεν έχω ταμπού εγώ στη συνεκμετάλλευση. Σε εσάς το είπε. Σε εσάς το είπε. Εγώ, ο Μακεδόνας που πρόδωσαν τη Μακεδονία, να συνεργαστώ με δάφτους. Ο Κυριάκος Βελόπουλος επιτέθηκε στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σχολιάζοντας παράλληλα και τη στάση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, Νίκου Ανδρουλάκη, υπό το βάρος των υποκλοπών. Μια κυβέρνηση που έκανε υποκλοπές είναι ικανή για το χειρότερο. Το πρόβλημα είναι και ο Ανδρουλάκης που σταμάτησε για το θέμα των υποκλοπών να μιλάει. Και φοβάμαι θα την πληρώσει στην δεύτερη Κυριακή. Τι εννοείται. Κοιτάξτε να δείτε. Ο ίδιος κατήγγειλε ότι η υποκλοπή είναι αντικείμενο εκβιασμού. Ότι τον υποκλέπαν για να τον εκβιάζουν. Ναι, για να υποτίθεται πολλά στην Αθήνα. Να ελέγξουν την προσωπική του ζωή. Όχι, το είπε, προσωπική του ζωή. Είπε. Υπάρχει δήλωση που μίλησε για προσωπική ζωή. Αυτό δεν είναι καλό. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αναφέρθηκε στα εθνικά ζητήματα, είπε ότι στον Εύρο προκρίνει την επιλογή τσιμεντένιου φράχτη, κατηγόρησε την κυβέρνηση για την οικονομική κατάσταση, ενώ χαρακτήρισε λίγους τους πολιτικούς του αντιπάλους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία είναι η επιβίωση του αρχηγού της. Η Νέα Δημοκρατία θα υπάρχει και μετά το Μητσοτάκη. Αλλά ο Μητσοτάκης δεν θα υπάρχει αν χάσει τις εκλογές ή αν δεν τις κερδίσει όπως θέλει αυτός, δεν είναι αυτοδύναμος, ή αν δεν συμφωνήσει ο Ανδρουλάκης για να συγκυβερνήσουν. Ως πρωθυπουργός αυτός βέβαια. Εκεί είναι η πίεση και ο εκβιασμός που θα ασκηθεί. Είναι πολύ λίγοι για τα πολύ μεγάλα προβλήματα του τόπου.